Λέω πολλά αγγλικά. Καθόλου. Και λες και εσύ αγγλικά, Μπογδάνε. Ναι, το κάνω. Έχεις αλλάξει τη μανιέρα σου. Το κάνω για να μην αισθάνεσαι άσχημα. Ναι. Τόσο απλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Τι ξέχασα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω. Τι πήγε στραβά. Τι πήγε στραβά, όχι, καλά ήταν. Θες να σου πω άλλο ένα γαμάτο που κάνεις. Ναι. Πρέπει να το πω. Έλα, έλα. Λοιπόν. Μπογδάνο στο Μιχαλολιάκο. Γυναικείο σταυροπόδι. Μπλοκ εδώ, λες και έχουμε πρεσβειοποία. Κύριε Μιχαλολιάκο, μπλα μπλα μπλα. Μανιέρα πολιτικού. Μπογδάνο στο Σφαγιανάκι. Πού λες, νότι μου, τόνα και τ' άλλο και ο λαός δεν έχει λεφτά. Μπογδάνο στο Μιχάλη. Είναι αυτό που περίμενα, ρε φίλε, αυτό. Και Twittera το vlog και λοιπά και λοιπά και πετά στα αγγλικά. Έχει πλάκα. Ρε παιδί μου, αυτό το κάνεις. Και αυτό. Προσαρμόζομαι. Ναι, προσαρμόζεσαι, ρε φίλε, αλλά υπερβολικά πολύ. Κατά τη γνώμη μου. Σου λέω, αυτό ήταν που με αποξένωσε αρχικά από την εκπομπή και από την περσόνα, ρε παιδί μου. Ή το ότι βγάζεις το. Γιατί σε βίωσα backstage. Είσαι consistent. Είσαι συνεχής στη συμπεριφορά σου, ρε παιδί μου. Το κάνω και στη ζωή μου αυτό όμως. Α, όχι, από αυτού. Ναι, οκ, okay, cool, από αυτού που υιοθετούν την ομιλία του συνομιλητή του. Τελείω. Ναι, υπάρχουν αυτοί, ισχύει. Okay. Είναι ο χαρακτήρα μου. Πάσο. Αυτό το πράγμα. Απλά έπρεπε να το τονίσω, δεν ξέρω. Το έβλεπα και με τρέλαινε.